Ο αρχηγός του κόμματος του Εθνικιστικού Κινήματος, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, παρέθεσε ομιλία στη συνεδρίαση της ομάδας του κόμματός του και τα έχωσε χοντρά στον Μπάιντεν, λέγοντας ότι έχει διαπράξει ακόμα και εγκλήματα μίσους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει κάνει σοβαρή ζημιά στις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ. Δήλωσε ουσιαστικά ότι η φιλία, η στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία είναι ένα ψέμα. Ακόμα συνέχισε λέγοντας, ο Μπάιντεν διέπραξε έγκλημα μίσους σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά τη γνώμη μας, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό σταυροδρόμι. Ενεργοποιώντας το S-300, η επιστροφή των χρημάτων των F-35 θα πρέπει να είναι η πρώτη μας αποστολή. Σήμερα πιστεύω ότι με κοινή βούληση στο Κοινοβούλιο, η λεγόμενη Αμερικανική συκοφαντία της γενοκτονίας των Αρμενίων θα καταδικαστεί. Απευθύνω λοιπόν έκκληση σε όσους λένε «Είμαστε όλοι Αρμένοι». Όταν σας κοιτάμε, βλέπουμε ένα κενό, ένα τίποτα. Όταν μας κοιτάτε, είμαστε σίγουροι ότι βλέπετε τον Ταλάτ, τον Ενβέρ Πασά και τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, δήλωσε προκλητικά ο Μπαχτσελή, που ηγείται του ακραίου κινήματος των Γκρίζων Λύκων. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας και διαβάστε τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.